σχολεία της Λεμεσού πραγματοποίησε ο Υπουργός Παιδείας Κώστας Καδής με στόχο την επίλυση προβλημάτων. Ένας από τους σταθμούς του ήταν το Δημοτικό Σχολείο Αγίου Αντωνίου, το οποίο το Υπουργείο Παιδείας προσδοκά να καταστήσει ένα πρότυπο πολυπολιτισμικό σχολείο. Λύσεις στα διάφορα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα σχολεία επιχειρεί να δώσει ο Υπουργός Παιδείας. Το πρωί περιόδευσε σε δημοτικά σχολεία της Λεμεσού, συνομίλησε με εκπαιδευτικούς και μαθητές και άκουσε από πρώτο χέρι τα ζητήματα που τους απασχολούν. Υπάρχουν προβλήματα που αφορούν υποδομές, υπάρχουν προβλήματα που αφορούν στελέχωση, υπάρχουν προβλήματα που αφορούν συμπεριφορές των μαθητών. Το κάθε σχολείο, αντιλαμβάνομαι, έχει τις ιδιαιτερότητες του και αυτές τις ιδιαιτερότητες θα δούμε στην κάθε περίπτωση. Το 18ο Δημοτικό Αγίου Αντωνίου, ένας από τους 4 σημερινούς σταθμούς του Υπουργού. Προσδοκία του Κώστα Καδή αυτό να καταστεί ένα πρότυπο πολυπολιτισμικό σχολείο, αφού σε αυτό φοιτούν Ελληνοκύπροι, Τουρκοκύπροι, Ρωμά, αλλά και μαθητές από άλλες χώρες. Στη διάρκεια 30 λεπτή συζήτηση με το εκπαιδευτικό προσωπικό, αποφασίστηκαν 10 μέτρα για αναβάθμιση του σχολείου, ανάμεσα στα οποία η συνεχής επιμόρφωση και ενίσχυση ανθρώπινου δυναμικού. Πώς αναπτύσσουμε μια πολύ συγκεκριμένη και διαρκή σχέση με την κοινότητα, ούτως ώστε και οι γονείς και τα παιδιά να νιώθουν ότι είναι κοντά στο σχολείο. Πώς αναβαθμίζουμε τις δραστηριότητες του ίδιου του σχολείου, ούτως ώστε να είναι ελκυστικό. Ο Υπουργός Παιδείας επισκέφθηκε επίσης το πρώτο και το δεύτερο Δημοτικό Σχολείο Τραχωνίου, καθώς και το Δημοτικό Σχολείο Αψού.